Λίνο, παιδί μου, να προσέχεις τη μικρή σου αδερφούλα την Έμα, γιατί θα βγούμε για λίγο έξω. Βρε μωμό, πάλι θα την προσέχω όλη την ώρα. Με ενοχλεί με τις χαζές ερωτήσεις της. Τι θα κάνω, για να δούμε σήμερα τι θα με ρωτήσει. Ωχ, έρχεται η Έμα. Γεια σου Λίνο, δεν νομίζω σήμερα να συνοχλήσω με τις ερωτήσεις μου. Ό,τι απορία είχα, τη ρώτησα στη μαμά. Αλήθεια, τι της είπες, για να ξέρω. Σήμερα τη ρώτησα γιατί μπανάνες είναι στραβές έτσι καθώς μεγαλώνουν πάνω στο δέντρο. Έχω απορία να δω τι σου απάντησε. Την ήξερα κι εγώ αυτή την απάντηση. Η μαμά μου είπε ότι οι μπανάνες έχουν αυτό το περίεργο στραβό σχήμα γιατί μέσα στο δάσος υπάρχουν κάποιες μικρές μαϊμουδίτσες που πηγαίνουν μέσα στα δέντρα και τις στραβώνουν. Την είπες πάλι τη βλακία σου, Έμα. Σιγά μη σου έδωσε την απάντηση αυτή η μαμά. Ας γελάσω. Εσύ μόνη σου το σκέφτηκες. Ναι, γιατί Λίνο, δεν είναι αλήθεια? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Εμάς η δασκάλα στο σχολείο μας είπε ότι οι μπανάνες είναι στραβές διότι έτσι όπως μεγαλώνουν προσπαθούν να φτάσουν να βρούνε τον ήλιο. Τα φύλλα της μπανανιάς είναι πάρα πολύ πυκνά. Έτσι προσπαθούν μόνες τους μία-μία να ανεβούν προς τα πάνω. Έτσι γι' αυτό το λόγο το σχήμα τους είναι αυτό το χαρακτηριστικό στραβό. Πάλι λοιπόν την είπες τη χαζομάρα σου. Απορώ η μαμά πως δέχτηκε να σε ακούσει. Όχι, δεν την είπα Λίνο. Η μαμά μου είπε έτσι. Αλλά εγώ σε εμπιστεύομαι σε αυτό που μου λες και νομίζω ότι έχεις δίκιο. Είναι δυνατόν οι μαϊμούδες να στραβώνουν τις μπανάνες από μόνες τους? Δεν είναι δυνατόν. Είδες, θα πρέπει να ακούς το μεγάλο σου αδερφό γιατί έχει πάντα δίκιο. Οποιαδήποτε ερώτηση έχεις μπορείς να μου την κάνεις και εγώ θα σου απαντήσω. Εντάξει Λίνο, εντάξει, εσένα θα εμπιστεύομαι και εσένα θα σε ρωτάω πάντα. Ωραία, γιατί είσαι η μικρή μου αδερφούλα και πρέπει να ξέρεις πάντα την αλήθεια. Παιδιά, γύρισα!